εξακολουθείτε να επιμένετε ότι είναι περιδίνηση ή τελικά, να το πω όπως το λέει απλός κόσμος, είναι μαγιά του Ερντογάν? Δεν το βλέπω γιατί. Διότι καταρχάς η τελευταία προβοκάτσια των Τούρκων, η οποία έγινε για να μπορέσει να παρασύρει το ΝΑΤΟ σε αναχέτηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Ρωσίας στη Συρία, δεν έπιασε. Αν αφαιρέσουμε τις δηλώσεις, θα μιλήσουμε και για τις δηλώσεις, είτε του Ομπάμα, είτε του Στόλτεμπεργκ, και μάλιστα ιδιαίτερα του δεύτερου, αν αφαιρέσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος αυτών των δηλώσεων, γιατί το δεύτερο είναι πιο ενδιαφέρον, στο οποίο δεν δώσαμε σημασία, τότε θα δούμε ότι το ΝΑΤΟ κράτησε όχι απλά ίσες αποστάσεις, αλλά διαχειλέον Στόλτεμπεργκ είπε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη διπλωματική διαδικασία και πρέπει να κληθούν όλοι οι συμβαλόμενοι συμπεριλαμβανομένοι της Ρωσίας και του Ιράν. Αν ακούγαμε δηλαδή κάποιον να μας λέει ότι από τα χείλη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ θα προσκληθούν για συζήτηση το Ιράν και η Ρωσία πριν 20 μέρες, θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Και όμως αυτό ήταν το δεύτερο επίπεδο των δηλώσεων Στόλτεμπεργκ, στο οποίο δεν δώσαμε σημασία και παραμείναμε στο πρώτο, δηλαδή στη σκληρή δήλωση ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα σύμμαχος του ΝΑΤΟ και θα την υπερασπίσουμε κτλ. Λέτε λοιπόν ότι το πρώτο σκέλος των δηλώσεων έγινε για να γίνει. Μα φυσικά και έγινε για να γίνει. Αλίμονα εάν το ΝΑΤΟ εμφανιζόταν φραστικά να απεμπολεί τα δικαιώματά του στην υπεράσπιση ενός κράτους μέλους του. Αλίμονο. Μάλιστα. Απ' την άλλη όμως μεριά, ο ίδιος, δύο γραμμές παρακάτω, σου λέει ναι βεβαίως, αλλά η διπλωματική λύση η οποία και θέλει, απαιτεί τη συνεργασία με τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει ότι η Τουρκία πήγε να παίξει ένα παιχνίδι, πήγε να ενεργοποιήσει το άρθρο 5, δεν της βγήκε, της είπανε να προσέχει, στο Ατλαντικό Συμβούλιο έγινε σε επίπεδο πρέσβεων χθες, έγινε παρατήρηση στην Τουρκία ότι ενήργησε υπερβαλλόντος, ότι υπεραντίδρασε, πράγμα το οποίο είναι πρωτάκουστο μέσα στην συνέλευση των πρέσβεων να ακουστεί από τους πρέσβεις, όχι από στρατιωτικούς που πιθανόν να τα λένε πιο κοφτά, αλλά από διπλωμάτες να τραβήξουν το αυτή της Τουρκίας και να τις πούν υπεραντιδράσατε. Δεν μου λέτε όμως, κύριε Μάζη, εσείς έχετε πει ότι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, των μεγάλων συνασπισμών κτλ, όλα είναι επί τη βάση των συμφερόντων. Ωστόσο ο απλός κόσμος που δεν είναι και μίστης της γεωπολιτικής αναρωτιέται. Εδώ έχει ξεσηκωθεί όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης μετά το χτύπημα στο Παρίσι ότι πρέπει να διαλυθεί το Χαλιφάτο. Όλοι παίρνουν μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Και καταρρύπτουν οι Τούρκοι ένα ρώσικο αεροσκάφος που στην τελική βομβάρδιζε τι, τρομοκράτες? Λοιπόν, ακούστε, όπως είδατε, είχα πει χθες, δεν ξέρω αν μ' ακούσατε, πριν γίνει το οτιδήποτε, μετά την κατάρρευση του αεροσκάφους, ότι η Ρωσία θα απαντήσει, αλλά θα απαντήσει ελεγχόμενα. Διότι και η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της στη Σύρια. Διότι υπάρχουν εθνικά συμφέροντά της στη Δυτική Συρία και στη Δαμασκό και δεν θα τα απεμβολήσει. Δεν θα τσιμπήσει δηλαδή στην τουρκική προβοκάτσια. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα καταπιεί το χτύπημα έτσι, διότι είναι και θέμα γοήτρου μιας ηγεμονικής δυνάμεως. Λοιπόν, δεν πέρασαν πολλές ώρες. Μάλιστα είχα προσδιορίσει ότι θα βομβαρδιστούν οι Τουρκμένοι. Ακριβώς, βομβαρδίστηκε λοιπόν τουρκμενικό κομβόι το οποίο έκανε λαθρεμπόριο πετρελαίου με 12 νεκρούς και αρκετές δεκάδες τραυματίες. Δηλαδή, 6 νεκροί για κάθε Ρώσο πιλότο. Έτσι, τώρα μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε, σου λέει. Αλλά θα πληρώσετε κι εσείς με αίμα αυτό το οποίο κάνετε σε εμάς. Για να είμαστε σοβαροί. Να κάνω τον κάτσι υπόπτο εδώ. Παρακαλώ. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Τουρκία λειτουργήσε αυτοβούλος για να προλάβει τις εξελίξεις που ενδεχομένως βλέπει ότι δεν την περιλαμβάνουν στους σχεδιασμούς και το ρόλο που θέλει να παίξει, ο Τσαμπουκάς δηλαδή, και δεν έγινε με την προτροπή, με ένα νεύμα, να το πω έτσι, των Αμερικανών, σε μια λογική μην τα βρουν οι Ρώσοι με τους Γάλλους, για παράδειγμα? Οι Ρώσοι με τους Γάλλους έχουν συμπήξει ένα πολύ ισχυρό άξονα, ξέρετε, και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι το ένα, γιατί είναι και εθνικό γόητρο της Γαλλίας,
μεταξύ όλων των άλλων. Και αφετέρου η Τουρκία δεν είναι πρώτη φορά που καταφεύγει σε προβοκάτσιες αυτού του τύπου εις βάρος όλου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και θα σας πω, θα σας θυμίσω το Μαβί Μαρμαρά, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια κίνηση που μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα κλείνετε. Είναι ένα κράτος προβοκάτορας, κύριε Σαχίνη, και επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή διακατέχεται από μια ισλαμιστική ιδεολειψία, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται πλέον αξιόπιστο σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Και δεν το λέω εγώ αυτό που είμαι ο τελευταίος στόχος της αμάξης. Διαβάστε οποιουσδήποτε επισήμους αυτή τη στιγμή Αμερικανούς, think tank αμερικανικά. Αμερικανικά, δεν σας λέω για τίποτα άλλο. Και δείτε ότι όλα καταλήγουν με μία μόνιμη υποδό. Υπάρχει το ερώτημα, πρέπει η Τουρκία να παραμείνει στο ΝΑΤΟ ή είναι αξιόπιστος σύμμαχος της συμμαχίας? Αυτό πλέον τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει μόνιμη υποδός σε όλους τους αναλυτές τους Αμερικανούς. Δεν μιλάω για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά για την Τουρκία. Άρα υπονοείται ότι επιταχύνει η Τουρκία με αυτή την κίνηση που φάνηκε ότι είναι λεβέντικη για το εσωτερικό της ακροατήριο τη δημιουργία κουρδικού κράτους? Εγώ αυτό πιστεύω, και πιστεύω και αυτό το οποίο λέω καιρό τώρα στις εκπομπές σας και όχι μόνο, ότι η Συρία πάει για τριχοτόμηση και ότι εδώ δυστυχώς για την Τουρκία έδωσε την ευκαιρία και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον ΝΑΤΟ να προχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά τις συνομιλίες με τη Ρωσία και το Ιράν και να πούν το εξής. Θα σας πω εγώ τη δική μου εκδοχή. Ελάτε κύριοι να μοιράσουμε τους εναερίους χώρους τους οποίους θα επιχειρούν οι δυνάμεις μας, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Π.χ. στο πρώτο, Δαμασκός, Δυτική Συρία, θα επιχειρείτε εσείς οι Ρώσοι. Στο βορειοανατολικό και βόρειο τμήμα από το Κομπανί μέχρι το βόρειο Ιράκ, τα σύνορα δηλαδή, θα επιχειρούμε εμείς και η σφαίρα επιρροής θα είναι του ΝΑΤΟ. Εκεί πέρα όμως θα δημιουργηθεί κουρδικό κρατήδιο. Στην κεντρική και κεντροανατολική Συρία θα επιχειρούμε πάλι εμείς και εκεί θα δημιουργηθεί σουνιτικό κρατήδιο, το οποίο θα είναι επίσης στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ. Η Συρία λοιπόν θα γίνει μια νέα Συρία, με μια συνομοσπονδία υποτίθεται, η οποία θα κρατήσει 6-7 μήνες, διότι δεν είναι βιώσιμη, θα σπάσει σε τρία κρατήδια και έτσι τι πετυχαίνει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο? Εκεί είναι το κομβικό σημείο που πρέπει να δούμε σε επίπεδο ευρύτερης στρατηγικής. Τα μεγάλα αυτά κράτη της Μέσης Ανατολής, όπως η Συρία, όπως το Ιράκ, με τους μεγάλους στρατούς, τα οποία κάποτε ήταν στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, δεν έπρεπε να υπάρχουν ολόκληρα για να περάσουν τώρα στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Έπρεπε λοιπόν να διαλυθούν. Το Ιράκ ήδη διαλύθηκε σε τρία κομμάτια, de facto θα το δούμε πολύ σύντομα και de jure. Η Συρία πρέπει επίσης να διαλυθεί σε τρία κομμάτια, de facto, για να γίνουν μετά de jure. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας παίρνει το κομμάτι του, συγγνώμη για τον κινησμό, αλλά έτσι σκέφτονται. Όχι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Ψυχρή, αφήστε τα συναισθήματα, ναι. Ψυχρά, ναι. Ναι, ο καθένας παίρνει το κομμάτι του, κάνει τη δουλειά του, η επιρροή της Ρωσίας περιορίζεται, αλλά διατηρείται σε ορισμένα σημεία στρατηγικά για αυτήν. Η επιρροή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου διατηρείται πλέον πολύ πιο ελεγχόμενη και πολύ πιο ισχυρή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό αφήνει έναν ψωριάρι απ' έξω, την Τουρκία. Διότι η Τουρκία ήθελε να αποφύγει τη δημιουργία δεύτερου κρατηδίου. Τώρα θα την έχει. Πείτε μου κάτι, η Κίνα γιατί δεν φαίνεται πουθενά στο κάδρο αυτή τη στιγμή? Οι Κινέζοι είναι σοφοί άνθρωποι. Οι Κινέζοι λειτουργούν αθόρυβα, λειτουργούν ήσυχα και λειτουργούν οικονομικά. Οι Κινέζοι στηρίζουν σε επίπεδο διεθνών θεσμικών οργάνων τη Ρωσία και το Ιράν. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις ψηφοφορίες, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε σε επίπεδο γενικών συνελεύσεων, είτε σε επίπεδο δημιουργών ή πολυμερών διπλωματικών διεργασιών. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθω στο δύσκολο κομμάτι που αφορά τα καθημάς και θα επιχειρήσω να κάνω εγώ το συνήγορο διαβόλου για να φωτίσει τι περισσότερο αυτό που θα πείτε. Εάν οδεύουμε προς τα εκεί και αυτό δείχνουν όλα και βγάζοντας την Τουρκία, όπως χαρακτηριστικά το είπατε, τον προβοκάτορα, τη χώρα προβοκάτορα απ' έξω ως ψωριάρι, δεν δικαιούμαι να εικάσω ότι πολύ γρήγορα στο άμεσο μέλλον η Τουρκία θα επιχειρήσει να στραφεί προς την από εδώ πλευρά πια
για να δώσει κάτι στο εσωτερικό της και εξηγούμε. Εάν σήμερα, μισό λεπτό, εάν σήμερα καταρρύπτει τους Ρώσους για να προστατεύσει τους αδελφούς Τουρκουμάνους, αύριο γιατί να μην σκεφτεί ότι έχει και αδελφούς Μουσουλμάνους στη Θράκη 1 και 2. Εδώ κατέριψε ένα αεροπλάνο που λέει ότι παραβίασε το χώρο της. Φανταστείτε με τις δικές παραβιάσεις στο Αιγαίο τι γίνεται. Επισημαίνω ειδικά σε αυτό, για να μην το ξεχνάμε, ότι οι Τούρκοι είπαν ότι εμείς δεν ξέραμε διακριτικά το αεροσκάφος. Δεν ξέραμε που ανήκε. Το πιστεύετε αυτό? Όχι φυσικά, αλλά έχει σημασία τι λένε. Ναι. Και έχει σημασία τι λένε γιατί. Γιατί δεν θέλουν να έχουν ευθεία αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλουν. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχάς ότι... Α, το δεύτερο. Οι Τουρκμένοι. Μα τους Τουρκμένους είχαν βάλει μπροστά και στην περίπτωση του Βορείου Ιράκ, κύριε Σαχίνη. Σωστό. Λέγανε ότι έχουμε εκεί πέρα 1,5 εκατομμύριο Τουρκμένους. Σωστό. Γελάγανε οι Αμερικάνοι. Έτσι, τελικά τι τους κάνανε τους Τουρκμένους? Ποτέ απολύτως. Έγινε το κρατήδιο του το Ιρακινό Κουρδιστάν και οι Τουρκμένοι πήγαν περίπατο. Το ίδιο θα η Τουρκία χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο με αυτήν τη κλερική Γερμανία. Ο Χίτλερ, για να μπορέσει να επέμβει στην υπόλοιπη Ευρώπη, έβρισκε παντού μειονότητες Γερμανών. Αυτό το χαρτί το παίζει και η Τουρκία, διότι έχει διδαχθεί. Ωραία. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αν πάθει τέτοιο κάζο δεν θα στραφεί προς τα δω? Ακούστε με λοιπόν. Εδώ λοιπόν πιστεύω και το έγραψα και το είπα αυτό. Μάλιστα υπάρχει σε ένα άρθρο μου στη Huffington Post χθεσινό, το οποίο μπορείτε να το δείτε, στον κύριο Μαυραγάνη. Όπου λέω το εξής, τώρα η Ελλάδα, και δεν το λέω ξέρετε ρητορικά, το εννοώ. Τώρα η Ελλάδα βασιζόμενη στις δηλώσεις Νταβούτογλου, Ομπάμα και Στόλτεμπεργκ και στον τριών της δηλώσεις, ότι οφείλει να προστατεύει την εθνική της κυριαρχία, ναι. Αυτό είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των δηλώσεων, να κάνει έναν φάκελο με τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και των εθνικών δικών επίσης, όχι πολύ μακρύ, όχι. Του τελευταίου δεκαημέρου να τον στείλει στις επίσημες αρχές του ΝΑΤΟ, ναι. Και στην Αμερικανική κυβέρνηση επίσης, με ένα αίτημα να αποφασίσει το ΝΑΤΟ ποια θα πρέπει να είναι από τούδε και στο εξής η στάση της Ελλάδος στο ίδιο αυτό ζήτημα με την Τουρκία. Δηλαδή λέτε να μας πούνε οι σύμμαχοι, αφού έτσι, τι κάνουμε εμείς με τους κανόνες εμπλοκής μας. Μπράβο, έτσι. Και τώρα που είναι ζεστό, να μην παγιατέψει. Τώρα που είναι ζεστό, αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα καλό, μια καλή πίεση στην Τουρκία για να της κόψουμε τον αέρα αυτόν τον οποίον υπενιχθήκατε, τώρα πρέπει να γίνει αυτός ο φάκελος και τώρα πρέπει να τεθεί επισήμως με όλες τις δυνατές την πανδοκρουσία σε αυτό το ερώτημα από πλευράς ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν σκέφτεστε ότι κάποιοι θα πούνε στην Ελλάδα και το λένε ήδη ότι μήπως αυτό χρησιμοποιηθεί από τους μεγάλους ως άλοθη και ξαναπάνε σε ελληνοτουρκικές διαφορές για να πετάξουν την μπάλα έξω από την εξέδρα? Ποιες ελληνοτουρκικές διαφορές? Εδώ υπάρχει παραβίαση, δεν σας λέω για 12 μίλια ή για 10 μίλια. Εδώ υπάρχουν παραβιάσεις και υπερπτήσεις, όχι στα 6 μίλια τα οποία είναι εν πάση περιπτώσει παραδεκτά και στον ένα αέριο χώρο. Στα 4, στα 3 υπάρχουν υπερπτήσεις. Τι κάνουμε με αυτούς? Θα τους καταρρύπτουμε? Άρα λέτε ότι είναι ένα καλό timing να θέσεις το ερώτημα ανοιχτά, το ερώτημα, να μην κάνεις κάτι άλλο, το ερώτημα... Ναι, ναι, ναι. Πέστε μας πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Πέστε μας επισήμως, τώρα όμως. Και ξέρετε, σε αυτό το ερώτημα θα έχουμε ακροατή και τη Ρωσία. Ακροατή είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Άρα θεωρείτε ότι τα πράγματα δεν είναι απλά για την Τουρκία. Συνεχίζει να είναι σε περιδίνηση λοιπόν. Ακριβώς. Και είναι και πολλά άλλα τα οποία από προσωπική εμπειρία σας λέω. Και σε δικά μου, και με δικά μου δεδομένα προσωπικά δεν είναι σε καθόλου καλή θέση η Τουρκία. Το ενδεχόμενο να επιχειρήσει εξαιτίας αυτής της δυσμενούς θέσης μία ανοιχτή πολεμική σύραξη με κάποιο πρόσχημα, το αποκλείεται? Το αποκλείω, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ βρίσκεται εξαιρετικά πιεσμένο από όλες τις πλευρές, από συμπεριφορές της Τουρκίας και μόνο. Διότι η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τον ΙΣΙΣ. Βοά πλέον ο κόσμος, τα στοιχεία κυκλοφορούν παντού. Δείτε μισό, κύριε Μάζη, εγώ συμφωνώ, ναι. Μαζί σας, αλλά
η μεγάλη και ισχυρή, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρηματοδοτεί την Τουρκία και η Τουρκία δεν αναγορεύεται ως μία από τις δυνάμεις που έχει πιστεί να τα βάλει με τους τζιχαντιστές κτλ. Όχι, 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 όχι. Αυτό δεν γίνεται πιστευτό και σας λέω ότι διαβάστε αναλύσεις, δηλώσεις των ειδήσεων των κέντρων που τα επίσημα χείλη έρχονται και λένε αυτά που λένε για την Τουρκία. Την ίδια στιγμή. Σας λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται τουλάχιστον δύο κράτη της, από τα πλέον ισχυρά και ευημερούντα κράτη, μια πυρηνική δύναμη όπως η Γαλλία, μην το ξεχνάμε, η Γαλλία είναι επίσημη πυρηνική δύναμη και η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης, εάν εξαιρέσουμε την Αγγλία, γιατί η οποία δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκή μεταξύ μας. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, βρίσκονται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου, να μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι είναι. Να μην μασάμε τα λόγια μας. Σωστό, σωστά το λέτε αυτό. Σωστά το λέτε. Όταν λοιπόν οι συνθήκες είναι τέτοιες, και θα σας θυμίσω και αυτό το οποίο η ηγεσία της Ελλάς, κάποια αξιωματική της Ελλάς, είχαν και είπαν για τη Μυτιλήνη προχθές. Τι έγινε, λέει, σαν να έκλεισε η Βρύση. Ξαφνικά, λέει, στη Μυτιλήνη ήρθαν μόνο 55 άνθρωποι. Εμείς, λέει, περιμέναμε κάποιους 500. Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό ξαφνικά. Μήπως αυτό είναι από εκείνα τα σημεία τα οποία δεν λέγονται αλλά γίνονται. Μήπως αυτό σημαίνει πίεση ευρωπαϊκή στην Τουρκία. Μήπως λοιπόν στην ουσία όλοι έχουμε καταλάβει και επειδή κινδυνεύουμε πλέον ως Ευρωπαίοι, δεν αφορά μόνο την φουκαγιάρα την Ελλάδα, αφορά και εμάς, το σπίτι μας, εμάς των βολεμένων, των ήσυχων.